έτοιμος να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας εφόσον τελικώς ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης αποφασίσει να μην συμμετάσχει στην κούρσα, δηλώνει σε συνομιλητές του σύμφωνα με πληροφορίες της αυτοδιοίκηση.gr ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κύριος Πατούλης, που είχε σαρώσει ανάμεσα στους γαλάζιους δημάρχους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ τον περασμένο Οκτώβριο, δέχεται πιέσεις από πολλούς από αυτούς να είναι υποψήφιος για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, με την λογική να μπει η αυτοδιοίκηση που βρίσκεται κοντά στην κοινωνία μπροστά. Το ένα τσάνελ ήρθε σε επαφή με τον κύριο Πατούλη, ο οποίος δεν επιβεβαιώνει αλλά και ούτε διαψεύδει τις σχετικές πληροφορίες, δηλώνοντας απλώς στρατιώτης του κόμματος και της παράταξης, που θα είναι παρόν σε όποια βοήθεια του ζητηθεί. Ναι, αυτό που εμείς έχουμε πει είναι ότι μας ενδιαφέρει πρωτίστως να υπάρξει μια πολιτική σοβαρή απάντηση για την κεντροδεξιά. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει, που έχουν αξιολογηθεί από την προσφορά τους, που έχουν δουλέψει, που έχουν αξιολογηθεί θετικά την προσφορά τους, και πάνω σε αυτό το κομμάτι να αποτελέσει όχι τον πρόεδρο μόνο του κόμματος, αλλά και την επόμενη επιλογή της διακυβέρνησης της χώρας. Εάν εμείς θα είμαστε... Εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις, απλώς στρατιώτης, απλώς αξιωματικός ή ό,τι άλλο χρειαστεί, εάν αυτό μπορεί να αποτελεί μια λύση. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται δηλαδή αυτές τις πληροφορίες. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι να προσφέρουμε τις δυνάμεις μας εάν χρειαστούν. Η εκλογή του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι πασαρέλα ή, πώς το λένε, διαγωνισμός Eurovision. Πρέπει να γίνει στη βάση πολιτικής ουσίας. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο επόμενος, όπως και ο κάθε φορά εκάστοτε αρχηγός, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός και μερικές φορές πρωθυπουργός. Επομένως, τα κριτήρια, όπως σας είπα, πρέπει να είναι πολύ... Να το πω έτσι αυστηρά και σοβαρά. Έχει αναφερθεί από βουλευτές του κόμματος ότι το ενδιαφέρον πολλών να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ίσως τελικά αποβεί σε σφάλμα, σε μία μορφή πασαρέλας. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη ή είστε υπέρ της πολυφωνίας και των πολλών υποψηφιότητων που φαίνεται ότι θα προκύψουν? Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμένα δεν με αφορά αυτό, διότι ό,τι σας λέω προέρχεται από ένα αυτοδιοικητικό κείμενο, από μια αυτοδιοικητική κίνηση που είναι από κάτω προς τα πάνω, στο επίπεδο πολλών αυτοδιοικητικών σε όλη τη χώρα, που σήμερα είναι εκείνοι οι οποίοι οδηγούν τα πράγματα στις τοπικές τους κοινωνίες. Δεν ξέρω σε τι αναφέρονται οι συνάδελφοι, μάλλον οι κοινοβουλευτικοί. Πάντως θεωρώ σε ένα κόμμα όλοι εν δυνάμει μέλη του κόμματος θα μπορούσαν, έτσι όπως λέει το καταστατικό, εφόσον έχουν βεβαίως τις δυνατότητες, να συμμετέχουν. Ευχαριστώ κύριε Πατούλη. Ευχαριστώ. Τουλάχιστον το ξεδιαλύναμε. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παράλληλα, η ερχόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για να κατατεθούν οι υποψηφιότητες για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Ο Απόστολος Τζιτζικώστας είναι ένας εκ των υποψηφίων και μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες έχει ήδη μαζέψει ούκο λίγες υπογραφές. Συγκεκριμένα, όπως διαρρέεται από το περιβάλλον του, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας έχει μαζέψει περίπου 70 υπογραφές μελών της Πολιτικής Επιτροπής, δηλαδή 20 περισσότερες από αυτές που χρειάζεται, σύμφωνα με το καταστατικό της Νέας Δημοκρατίας, για να είναι υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος. Ανάμεσά τους, πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπάρχουν γνωστοί καραμανλικοί, καθώς ο Κώστας Καραμανλής εμφανίζεται να μην το στηρίζει, τουλάχιστον φανερά, καθώς, όπως λένε άσπονδοι φίλοι του Περιφερειάρχη, επιθυμεί να εμφανίζεται ως αντισυστημικός. Ο κύριος Τζιτζικώστας δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε ανακοίνωση αυτών, διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλει να φρενάρει το ρεύμα το οποίο έχει, εκτιμώντας ότι θα υπάρξουν και άλλοι που θα υπογράψουν την υποψηφιότητά του. Θα αλλάξετε, ας πούμε, τα χρώματα, το όνομα της Δημοκρατίας? Δεν θα αλλάξω το όνομα. Αλλά θα άλλαζα σίγουρα το καταστατικό. Θα προσδιορίζα ότι και ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να έχει θητεία. Εγώ δεν θέλω να αλλάξω τη διαδικασία εκλογής, γιατί νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος να ανανεωθεί πραγματικά η Νέα Δημοκρατία. Όταν σας μιλάω για συνέδριο και για ανανέωση της εμπιστοσύνης του Πρόεδρου, τι σημαίνει? Ότι και ο Πρόεδρος αξιολογείται.
Και βέβαια, εγώ θέλω ένα κόμμα πραγματικά δημοκρατικό. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Σημαίνει ότι μέσα πρέπει να χωράνε και κεντρό και δεξιοί.